Ulises, πολίτες της Νέας Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Διοίκησης πρώην Αττικής της Ολοκληρωτικής Δημοκρατίας της Νέας Ελλάδας και εγώ, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Κεντρικής Διοίκησης και επίτιμος Δημήτρης Παπαϊωάννου για την περίοδο 2029-2032, σας καλωσορίζουμε στη συμπρωτεύουσα της Νέας Ελλάδας για την καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα θύματα της παλιάς Ελλάδας. Ήταν πριν 17 χρόνια, το σωτήριο έτος 2013, όταν ο Εθνάρχης εξήγηλε την ίδρυση της Ολοκληρωτικής Δημοκρατίας της Νέας Ελλάδας στη διάρκεια του 9ου Τακτικού Συνεδρίου. Επιπλέον, γιορτάζουμε σήμερα δύο ακόμη επετείους του πολιτισμού, της βαριάς βιομηχανίας της Νέας Ελλάδας. Τα 218 χρόνια από τη γέννηση του Ρίχαρντ Βάγκνερ και τα 39 χρόνια φίλος. Προς τιμήν όλων αυτών, στη λαμπρή αποψινή εκδήλωση θα παρουσιαστεί όπως κάθε χρόνο το δεύτερο βραβείο του διαγωνισμού συγγραφής πρωτότυπου έργου με θέμα «Το ένδοξο αμαρτωλό παρελθόν της παλιάς Ελλάδας», με την αθάνατη μουσική των Βάγκνερ και Σταμάτης Παντουδάκη. Λαμβάνω μέρος η ορχήστρα και χοροδία της ουτοπικής οργάνωσης της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Περιφερειάρχη μας. Αλλά πρώτα, εγέρθηκε για τον εθνικό ύμνο της Ολοκληρωτικής Δημοκρατίας της Νέας Ελλάδας. Εγέρθηκε το νόμο. Εσείς, κύριε Παρακόντα.
Thank you.
Thank you.
πνεύμα της μεσαίας τάξης ας κινήσει τα χείλη μας σε προσευχή όταν ανάψει την κοινή επιγραφή. Thank you.
μεγάλης των μικρομεσομέγαλων παλιοελλήνων και το υπερεγώ κατακριμίστηκε κάτω από το υπερβολικά διορθωμένο εγώ. Καλημέρα, μωρό μου. Μπήκα στο site του Marvel Tours και ψάχνω ό,τι αρχίσει από... Το σεσουάρ, το μίξερ, το τιμόνι, έτσι κι αλλιώς.
πάθος της παλιάς Ελλάδας κορυφώνεται. Οι ιερές αγελάδες που πάχαιναν απάραχες, απομυζώντας τον εθνικό πλούτο, αφού τα φάγαν όλα, έμειναν μυστικές. Τα νομίσματα ήταν κάλλιτα. Οι αγελάδες πια ισχυρές. Παρακολουθούμε τώρα την εξέγερση των μικροπαιδιτών. Όταν έφτασαν οι έκδοξες από πολλές μέρες της παρακμής, απέσυραν τα χρήματά τους από την τράπεζα, οδηγώντας την σε χρεοκοπία και δίνοντας έτσι ένα τέρμα στο χρηματιστηριακό κατήφορο που τους έφεραν εκείνοι που εμπιστεύτηκαν για να τους οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέρος. Oh.
της Κρήνος για τα θύματα και τους θύτες της παλιάς Ελλάδας. Παρακαλώ, ακολουθήστε την περιφορά της πομπής για τα θύματα και τους θύτες της παλιάς Ελλάδας. Κωνσταντίνος Καραβαλής. Συν. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Συν. Διονύσης Σαββόπουλος. Συν. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Συν. Φαΐλος Καρδιώτης. Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Βρέφα
Αλεξιάδου. Ζήν. Ηλίας Μαμαλάκη. Ζήν. Μιλτιάδης Έδερ. Ζήν. Ευάγγελος Αβέρο. Ζήν. Χωρικτό Αβέρο. Ζήν. Μαριέτα Ρουσολά. Ζήν. Μαριέτα Γιαννάκου. Ζήν. Άννα Διαμαντοπούλου. Ζήν. Μαρία Ραμανάκη. Ζήν. Η Παναγιά η Φαρμακολύτρα. Ζήν. Γαγιά Φαρμακολύτρα μου, κάντε το θαύμα σου. Μελίνα Μερκούρη. Bye.
Μαρία Κάλλας, Γιάννα Αγγελοπούλου Κασκαλάκη. Στη μνήμη των αξέχαστων θυμάτων της παλιάς Ελλάδας θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος «Αντάντε κον μαεστόζο» από το συμφωνικό έργο του Σταμάτη Σπανουδάκη «Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα» με τίτλο «Ο θάνατος της Ελλάδας». Thank you.
Πολίτες της Νέας Ελλάδας, ήταν πριν 17 χρόνια, το καλοκαίρι του 2013, όταν ο Εθνάρχης, στην ιδρυτική ομιλία της Ολοκληρωτικής Δημοκρατίας της Νέας Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 9ου Τακτικού Συνεδρίου, εκφώνησε το λόγο που χαράχτηκε στο DNA του Νεαέλληνα. «Να τελειώσει η ηγεμονία», είπε ο Εθνάρχης μας, «των αριστερών ιδεών στην Ελλάδα, ώστε να βρει ξανά η χώρα μας και ο λαός μας τις ιδέες που του ταιριάζουν καλύτερα, τις ιδέες και τις αξίες που μπορούν να απελευθερώσουν τις αστήρευτες δυνάμεις που κρύβει ο Έλληνας μέσα του. Οι αριστερές ιδέες δοκιμάστηκαν διεθνώς. Παντού κατέρευσαν. Στην Ελλάδα επικράτησαν και οδήγησαν στο σημείο μηδέν. Πολίτες της Νέας Ελλάδας, το σημείο μηδέν το περάσαμε. Φτάσαμε ως εδώ. Είναι καιρός πια για την ολοκλήρωση της ολοκληρωτικής δημοκρατίας της Νέας Ελλάδας. Είναι καιρός να κόψουμε και το τελευταίο δεσμό με το ένδοξο αμαρτωλό παρελθόν. Να κάνουμε φως με τα σκουπίδια του παρελθόντος. Οι γνήσιοι Έλληνες ξέρουν ποιοι είναι. Οι γνήσιοι Έλληνες δεν δεσμεύονται από την ύλη. Ο καπιταλισμός δεν είναι στο DNA του Νεαέλληνα. Το πνεύμα της Νέας Ελλάδας μας οδηγεί προς τα πάνω. Μας οδηγεί προς το φως. Ας αφήσουμε το πνεύμα μας να ανέβει ψηλά. Όπως ο καπνός από τη φωτιά, την πνευματική φωτιά της φυλής μας. Ας κόψουμε όλοι μαζί τον τελευταίο μας δεσμό με την ύλη. Να τα βράσω τα λεφτά μου! Να τα βράσω τα λεφτά μου! Και όσο βράζετε, καταστρέφετε και ρημάζετε τα λεφτά. Παρακαλώ, πάρτε όλοι, έχει για όλους. Κάντε αυτό που πάντα ονειρευόσασταν. Θα δούμε το αλληγορικό δράμα της ελεύθερης αγοράς και του τζάμπα μάγκα. Η ελεύθερη αγορά του μας πλάνε σε όλους. Αυτό που θέλεις, εγώ το έχω. Oh!